Πόσες φορές έχει πέρασει στο μυαλό η ιδέα να φωτογραφίζεις κάτι και να γίνεται search στο Google με βάση τη φωτογραφία σου? Ναι, γίνεται, υπάρχει τρόπος και σήμερα θα δούμε πώς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες, έρχεται σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σε αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, φυσικά να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, social media, Twitch, TikTok, Discord, αλλά και φυσικά Instagram για να μην χάνεις νέα και περιεχόμενα γενικότερα σε αυτά τα κανάλια. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα εύκολο και γρήγορο trick σήμερα, το οποίο πολλές φορές μας επηρεάσε το μυαλό, αλλά ποτέ δεν γνωρίζαμε εάν γίνεται πραγματικά. Πολλές φορές μου έχει τύχει να βλέπω κάτι το οποίο να μην γνωρίζω το πώς λέγεται και να έλεγα πολλές φορές τι καλά που θα ήταν να μπορούσα να το φωτογραφίσω και να μπορεί να γίνει search στο Google. Αυτό το πράγμα υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε κινητά Android. Σε πολλά Android που χρησιμοποιούν καινούργιες εκδόσεις φυσικά λογισμικού, στην φωτογραφική τους μηχανή έχει μια επιλογή Google. Lens λέγεται, την οποία μπορείς να φωτογραφείς αντικείμενα, να σου κάνει search στο Google ταυτόχρονα εκείνη την ώρα που τραβάς τη φωτογραφία, σε αναζητείς στο Google στις εικόνες και σου λέει προτινόμενα πράγματα τα οποία μοιάζουν με αυτό που φωτογράφησες. Έτσι λοιπόν εμείς στα iPhone δεν είχαμε την τιμή να έχουμε το Google Lens στο κινητό μας, μέχρι που υπάρχει τρόπος μέσω μιας εφαρμογής να γίνεται. Φυσικά εφαρμογή της Google, αλλά θέλει μια συγκεκριμένη εφαρμογή για να μπορείς να το κάνεις και εσύ. Έτσι λοιπόν μπορείς να φωτογραφείς οποιοδήποτε αντικείμενο θέλεις και εύκολα και γρήγορα σου κάνει άμεσα ένα Google Search με βάση αυτό που αναζήτησες. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε την εφαρμογή και να σας την δείξω το πώς δουλεύει, γιατί πραγματικά όταν την ανακάλυψα ενθουσιάστηκα. Μου άρεσε τόσο πολύ, άρχισα να παίζω, άρχισα να φωτογραφίζω όλο το σπίτι για να δω ότι όντως δουλεύει. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί βρίσκει τα πάντα. Μέχρι και το πιο ακραίο πράγμα θα σου βρει ναι το πώς λέγεται. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε το iPhone μας και πάμε στο App Store. Πηγαίνουμε λοιπόν στο App Store. Πηγαίνουμε στην αναζήτηση και πατάμε Google. Googles. Στην αναζήτηση του Google θα μας βγάλει όλες τις εφαρμογές Google που έχουμε στο κινητό μας. Η πρώτη είναι αυτή που λέει Google, εφαρμογή αναζήτησης της Google. Μόλις πατήσουμε άνοιγμα ή βασικά απόκτηση σε εσάς, γιατί δεν θα την έχετε κατεβασμένη, εκτός αν την έχετε. Βλέπετε λοιπόν ότι μας ανοίγει την εφαρμογή της Google. Έτσι βλέπετε στην αναζήτηση έχει ένα μικρόφωνο και μια φωτογραφική κάμερα. Η φωτογραφική κάμερα είναι η επιλογή που εμείς θέλουμε. Πατάμε λοιπόν την επιλογή αυτήν και βλέπετε ότι σου βγάζει την κάμερα και σου λέει πάνω Google Lens. Σου βγάζει κάποια σημεία επάνω στην κάμερα για να μπορέσεις να φωτογραφίσεις. Έτσι λοιπόν θα πάω ένα Xbox controller, θα το ακουμπήσω κάτω και θα το βάλω από πάνω. Βλέπετε ότι έχει βγάλει τη βούλα την ίδια στο Xbox controller. Εάν εγώ το πατήσω την βούλα, βλέπετε ότι μου κάνει αναζήτηση και μου βρίσκει Xbox controllers. Ας πάμε σε κάτι λίγο πιο ψαγμένο. Έτσι, βασικά ας δοκιμάσουμε άλλη μια φορά με κάτι άλλο. Πατάμε πίσω πάλι, πηγαίνουμε στο πληκτρολόγιο και πατάμε να το φωτογραφίσουμε. Το βλέπουμε καλά, το φωτογραφίζουμε και βλέπετε ότι βγάζει πληκτρολόγια τα οποία μοιάζουν με αυτό το πληκτρολόγιο που εγώ έχω. Σχεδόν ίδια βασικά. Μπορείς να δεις και ομοιότητες. Και μου έχει βγάλει το πληκτρολόγιο μου, παιδιά. Το πληκτρολόγιο μου είναι το CK Cooler Master 550M. Είναι αυτό το πληκτρολόγιο. Ακριβώς. Και είναι το πληκτρολόγιο το οποίο έχω. Έτσι λοιπόν, με μια απλή αναζήτηση, εγώ ξέρω ποιο είναι το πληκτρολόγιο αυτό για το μοντέλο και να πάω να το αναζητήσω. Πάμε λοιπόν πίσω πάλι. Πάμε πίσω και ας κάνουμε την κονσόλα που έχω. Ας την πατήσουμε μια φωτογραφία. Αν δεν ξέρεις το μοντέλο δηλαδή, την πατάς μια φωτογραφία και σου την βγάζει. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι με μια φωτογραφία μου έβγαλε την κονσόλα που εγώ έχω. Η πρώτη επιλογή βλέπω ότι είναι τετρακάναλη. Έχει το πετησιόμετρο τέρμα δεξιά και είναι κόκκινο. Και είναι αυτή εδώ πέρα. Οπότε την αναζητώ και βλέπω ότι μου βγάζει την κονσόλα αυτήν. Αυτή την κονσόλα εγώ έχω. Την Phonic AM440 μπροστά μου. Έτσι. Οπότε αν δείτε πάνω, αν δείτε τέρμα πάνω, λέει AM4400 Phonic. Άρα μου την βρήκε. Πάμε τώρα να το βάλω κάτι πιο δύσκολο. Να πάμε στην Behringer, την κάρτα ήχου που έχω. Την βρήκε ο σκύλος. Την βρήκε, είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι η UMC22. Βλέπετε λοιπόν ότι ό,τι και να αναζητήσετε, το βρίσκει. Πάμε στο τρίποδο. Πατάω search στον τρίποδα και μου βγάζει τρίποδες που μοιάζουν με αυτόν τον τρίποδα που εγώ έχω. Ό,τι και να αναζητήσετε, θα το βρει.
εύκολα και γρήγορα. Πάμε να αναζητήσουμε την κρέμα που έχω για τα μουσια. Πατάμε πάνω, την πατάς και βλέπετε ότι την έβγαλε κιόλας ακριβώς. Πραγματικά είναι μια εφαρμογούλα την οποία πρέπει να έχεις μέσα στο κινητό σου. Πολλές φορές έχει χρειαστεί να τραβήξεις φωτογραφία για να βρεις ένα αντικείμενο, ακόμα και ένα αυτοκίνητο, και δεν ξέρεις πού μπορείς να το βρεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ήταν λίγο σύντομο το βίντεο σήμερα, αλλά ήταν κάτι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο σίγουρα δεν πρέπει να λείπει από κανένα τηλέφωνο, είτε Android είτε iPhone φυσικά, έτσι. Αν έχεις Android είσαι τυχερός, γιατί μάλλον το έχεις από default μέσα στις επιλογές της κάμεράς σου. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις φυσικά ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream το Twitch, Discord server, φυσικά Instagram αλλά και TikTok για να μην χάνεις νέα tips και νέα και τώρα είναι εφαρμογές που βγαίνουν γενικότερα στο App Store. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.